Ακόμα δεν ξεκίνησε, ελάτε. Δεν είστε νέος πολιτικός. Μη σηκώνετε τη φωνή. Μη σηκώνετε τη φωνή. Ότι οι προηγούμενοι μας φέραν σε αυτό το χάλι, αλλά αυτοί οι προηγούμενοι ήταν κάτι άλλοι. Κάποιοι άλλοι. Η προηγούμενη πολιτική, λοιπόν, η προηγούμενη πολιτική με ήττα μας έφερε σε αυτό το αδιέξοδο. Πάμε τώρα να δούμε, εσείς ήσασταν ο προηγούμενος. Λοιπόν, γι' αυτό λέτε και οι δήμαρχοι του Πασόκ, το ένα τ' άλλο, αυτοί είναι οι προηγούμενοι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά που τα πήγαν. Θα ξαναβγούν και τα λοιπά. Θα ξαναβγούν, βεβαίως. Λοιπόν, είναι πετυχημένοι. Εγώ λέω, γιατί είναι πετυχημένοι. Ναι. Αυτοί οι προηγούμενοι που μας φέραν σε αυτό το χάλι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η δημόσια διοίκηση που οι προηγούμενοι κάνανε σε αυτό το χάλι. Κύριε Γρηγορά, δεν ακούγεται όμως η κυρία Φωτήρη. Δεν είναι δίκαιο. Σας διέκοψα. Λίγο στην αρχή. Μετά σταμάτησα. Ελάτε τώρα, κύριε. Σας ρώτησα στην αρχή. Δεν σας διέκοψα. Εν πάση περιπτώσει, κύριε, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε ότι το δημόσιο έχει διαλυθεί. Ξέρετε ότι αναδεικνύει τη διάλυσή του σε κάθε βήμα. Από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς. Γιατί σας ακούει κάθε μέρα και βγαίνει στους δρόμους. Από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς που ξαφνικά η υπηρεσία η οποία ήταν αντιμετώπιζε τους σεισμούς είχε διαλυθεί. Μέχρι σήμερα το ΕΛΚΕΘΕ, όπου οι υδρογονάθρακες, η μελέτη δηλαδή και η έρευνα έχει διαλυθεί αντίστοιχη. 23 φορείς φέρνουν να κλείσουν μεταξύ αυτών η ΑΧΑ, δηλαδή αυτοί που έκανε τους αρχαιολογικούς χώρους, αυτοί που έκαναν το ρυθμιστικό σχέδιο. Βεβαίως. Τους επανασυστήσετε και αυτούς. Βέβαια. Γιατί άκουσα ότι ερχίζεται επανασύσταση όσων έχουν διαλυθεί. Με συγχωρείτε, κύριε Οικονόμου. Δεν ξέρω, λέω. Εσείς τι φαντάζεστε, υπάρχει χώρα στον κόσμο. Και στην Ευρώπη βέβαια, που δεν έχει οργανισμό ρυθμιστικού σχεδίου μεγάλης πόλης, δηλαδή Αθηνάς. Δηλαδή όλο το χρήμα των εργολάβων θα πηγαίνει πια στα κρυφά, χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό, χωρίς σχεδιασμό. Αυτό κάνει διαλύει και με τους 23 που διαλύει. Ναι. Λοιπόν, εσείς τι λέτε τώρα, ότι όλοι οι φύλακες τακτοποιούνται, δεν καταλάβατε. Αυτό λέει. Ναι. Εσείς δηλαδή φαντάζεστε ότι όλοι αυτοί είναι οι τρελοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κατεβαίνουν. Από όλη την Ελλάδα. Διαφωνούν αυτοί με το σχέδιο αυτό. Λένε θέλουν κάτι άλλο. Θέλουν το προηγούμενο θέλουν, σχέδιο. Αυτό λένε. Τι θέλουν αυτό οι άνθρωποι, δουλειά θέλουν. Δουλειά θέλουν. Δουλειά θέλουν. Δουλειά θέλουν. Λοιπόν, και δεν πάνε. Δεν τους δίνουν καμία δουλειά. Είναι όπως το παιδί. Είναι όπως το παιδί. Τι κάνανε αυτό το παιδί του Άδων. Ναι, το παιδί. Τι κάνανε, διαλύσανε τον ΕΟΠΗ. Εγώ πήγα προχτές, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Προσέξτε, εγώ πήγα προχτές σε ένα ιδιωτικό αυτό για να μου κάνει κάτι εξετάσεις. Θεραπευτήριο. Ήτανε τίγκα. Πιο μπροστά πήγαινα, ήταν 5-6 άνθρωποι. Και τα δημόσια τίγκα είναι πάντως, αν πάτε. Τίγκα είναι αυτή τη στιγμή. Σε ιδιωτικό πήγα, διότι προφανώς, ας πούμε, έχετε κλείσει όλα τα δημόσια. Όχι, δεν πήγατε σε δημόσια. Λοιπόν, και για τα δημόσια, για να κάνεις εξετάσεις αίματος, τα έχετε κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Ο πάροχος υγείας γίνεται αγοραστής υγείας. Το λέει και ο Γιάννης. Θα το καταργήσετε και αυτό. Και αυτό θα καταργηθεί. Όχι αυτό. Εμείς αυτό θα το ξαναφτιάξουμε όλη την πρωτοβάθμια υγεία, κύριε Οικονόμου. Πραγματικά, η σπέκουλα όλοι οι ίδιοι υπήρχε είναι και κανείς δεν έχει πρόγραμμα. Δεν είναι καλή. Δεν σας άκουσα και αυτό. Το πρωί. Κανείς δεν το λέει αυτό. Κάντε εγώ λάθος. Εγώ σας άκουσα και το... Εμείς έχουμε πει για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει ένα εθνικό. Ο μόνος που λέει για εθνικό σχέδιο είπαμε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το είπατε το πρωί. Γιατί είπατε. Τι έχουμε τα κόμματα σάμα τους έχουν κανένα σχέδιο. Όταν συγκρίνατε το κόμμα του Θεοδωράκη με όλα τα κόμματα. Διότι εδώ. Αν θέλετε το σχολιάζουμε. Να το σχολιάσουμε. Να το σχολιάσουμε αργότερα. Ναι. Εσείς θέλετε να σχολιάσετε τα σχόλια τώρα, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, εγώ. Εμείς θέλω ρωτάμε να, τις θέσεις να συμμετάσχω τα σχόλια των δημοσιογράφων. Σε μια ευρύτερη συζήτηση. Παίρνουν το βάρος αυτούς αυτό που τα λέει. Εσείς όταν λέτε ένα πράγμα, είσαστε ασχολιαστός. Όχι, είσαι, εγώ σχολιάζω από τον κόσμο. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Όχι, από τον κόσμο. Ένα σχολιάζει τον άλλον. Ούτε άσφαλτο. Κανεί δεν είναι ασχολιαστός. Έτσι τώρα, παιδιά, τα σχόλια έχουμε κάνει μια πρόταση. Λέμε να μην σχολιάζουμε τα σχόλια. Να πάμε πάνω στα θέματα. Δημόσιος τομέας ισχυρός, κύριε Λυριτζή, είναι προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και για αυτό το σχέδιο που έχουμε το μεγάλο για τη χώρα. Αν δεν έχουμε ισχυρό δημόσιο τομέα, δεν μπορεί πάλι να γίνει κράτος, ανάπτυξη. Τα όλα έχετε μπερδέψει. Κράτος, πάλι τα ίδια θα κάνουμε. Άλλο το κράτος, άλλος ο δημόσιος τομέας. Τα έχετε μπερδέψει. Θα είναι υποέλεγχο κρατικό, κράτος, ναι ή όχι. Αυτό λέτε, όταν λέμε δημόσιο εννοούμε κρατικό έλεγχο. Να δείτε ένα πράγμα. Ελάτε, το πώς δουλεύει ο δημόσιος τομέας, το πώς έχουν, το πώς συγκροτείται και με τι στόχους, έχει απόλυτη σχέση με το τι παραγωγική ανασυγκρότηση θέλει να κάνει. Μία αντίρρηση. Ναι, λοιπόν.
Ποια παραγωγική ανασυγκρότηση θέλουν να κάνουν? Αυτό που ξεπουλάει το ελληνικό με 70 ευρώ το τετραγωνικό? Αυτό που φέρνει δίθεν τα 500 εκατομμύρια για την τρύπα του χρέους, όπου τα 125 εκατομμύρια θα τα δώσει τώρα ο Λάτσης και τα υπόλοιπα 375 ζήσε μου άιμου να φας την τριφύλη? Αυτά δεν φέρνουν καμία ανάπτυξη. Τι απαντάνε λοιπόν? Συνεχώς φτωχοποίηση απαντάτε. Ένα λεπτό, κύριε Γρηγορά. Η ανάπτυξη θα έρθει δηλαδή απειλώντας τους επενδυτές? Γιατί εγώ αυτό έχω καταλάβει μέχρι στιγμή. Ακούω την κυβέρνηση να κάνει 5 κινήσεις. Ναι. Σωστά ή λάθος και κρίνονται. Η κυβέρνηση προφανώς γι' αυτό. Εσείς όμως κάνετε επενδυτή, συνέχεια το αρνητικό. Λέτε αν έρθετε εδώ, σας κλείσουμε φυλακή. Αυτό έφερε λέτε κανέναν επενδυτή. Αφού είναι πασίγνωστο αυτό, κύριε οικονόμου, και το ξέρετε κι εσείς ότι οι επενδυτές ερχόντουσαν μέχρι σήμερα, όταν ερχόντουσαν, για να πάρουν κρατικά λεφτά. Και σήμερα το ίδιο κάνουν. Φέρνουν δικά τους λεφτά. Τα 125 δις που θα δώσει ο κύριος Λάτσης θα πάρει ένα μεγάλο δάνειο. Δις άμα έδινε θα ήμασταν καλά, όχι δις. Εκατομμύρια. Θα πάρει ένα ωραίο δάνειο. Αντίστοιχο για να αρχίσει την περιβόητη ανάπτυξη. Εμείς πληρώνουμε. Και σήμερα στη διαπραγμάτευση που έχουν και οι ίδιοι. Τα ίδια θα λέμε πάντα, κύριε Πατριανά. Δεν κλείνουμε. Σε αυτό καλά την πρόταση θα την πούμε. Ελάτε τώρα. Μέσα στο όλο αντίκυρια Φωτίου. Κάτι συγκεκριμένο θα ακούσουμε. Δεν υπάρχει πρόταση. Λέτε να μην έρθει ο Λάτσης, να μην έρθει κανένα. Τι θα κάνουμε? Γιατί ακούστε να σα πω πόσο κάνει αυτή τη στιγμή μια ανάπτυξη του ελληνικού από το δημόσιο. Εγώ θυμάμαι πόσο έκανε όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία και τη φτάσαμε μέχρι σήμερα 13 χρόνια μετά, γιατί διαφωνούσατε σε όλα. Αυτό θυμάμαι. Κάνετε πολύ μεγάλη. 13 χρόνια πέρασαν και το ελληνικό έμεινε εκεί να αραχνιάζει. Αυτό θυμάμαι. Όταν υποστηρίζουμε σχέδιο το οποίο είχε εκπονηθεί στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πώς διαφωνούσαμε? Με κανένα σχέδιο δεν συμφωνήσατε. Όλα τα σχέδια που εκπονήθηκαν είχατε διαφωνία. Ποιος έχει άλλο σχέδιο? Και ο κύριος Σουφλιάς σχέδιο παρουσίασε. Λοιπόν, από παλιά. Ελάτε τώρα λοιπόν. Σχέδια είχαν. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι αντίθετα πιστεύουμε ότι τίποτα δεν έχουν λύσει. Αυτή τη στιγμή τους εκβιάζει η Τρόικα με τις ανάγκες και τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών. 20 με 30 δις τους λέει η Τρόικα ότι χρειάζονται οι τράπεζες, όταν αυτοί υπολογίζαν 3,5 με 4. Αμφισβητούν το πρωτογενές πλεόνασμα, είναι όλα στον αέρα και το μόνο που επιμένει η Τρόικα είναι η συνέχιση των απολύσεων. Πάμε στην κυρία Πατριανάκο. Κύριε Γρηγοράκο, δεν έχουμε χρόνο. Μωρέ, κύριε Γρηγοράκο, αυτά είναι τα εύκολα. Αυτά είναι τα εύκολα. Κύριε Πατριανάκο, και από αυτού. Το να λέτε, πείτε τι μας τι να κάνετε και να περιμένετε από μία κουβέντα, μία πρόταση, να σας πω τι θα κάνουμε πού, κύριε Πατριανάκο, για να σας πω το πρόγραμμα. Και τα δύο μαζί. Λοιπόν, σε ποιο σημείο θέλετε να σας πω? Στην ανάπτυξη, κυρία Φωτίου. Στην ανάπτυξη. Κύριε Γρηγοράκο, δεν μπορεί να με ρωτάει προβοκατόρικα για να τελειώσω με μία πρόταση. Στο δεύτερο γύρο θα το πείτε. Κάθε φορά με ρωτάει. Δεν το λέει όμως. Κύριε Γρηγοράκο, αφήστε τη, ελάτε σας πω. Κύριε Γρηγοράκο, κι εσείς. Ελάτε. Να πέσουν λίγο οι τόνοι. Θα ξεκινήσουμε. Διότι, ας πούμε, για παράδειγμα, για να βάλω και λίγο φωτιά που λένε. Μιλάτε μεταξύ σας. Λοιπόν, για να βάλω και λίγο φωτιά. 13 χρόνια που λέγαμε για το ελληνικό. Εσείς το παρατήσατε 13 χρόνια και δεν γινόταν τίποτα. Μα εγώ είσαι. Οι κυβερνήσεις που τώρα μας λέτε. Α, μα παιδιά, τι να κάνω.